Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Το ερώτημα πότε θα βγούμε στις αγορές έχει λίγο έως πολύ αναχθεί σε υπαρξιακό για την κυβέρνηση, μιας και αναζητείται το κατάλληλο χρονικό παράθυρο προκειμένου η χώρα να κάνει την πρώτη της δοκιμαστική έξοδο και στη συνέχεια να διαμορφώσει ένα μονοπάτι που θα οδηγήσει στο τέλος του προγράμματος και σε πλήρη επιστροφή στις αγορές χρήματος. Η κυβέρνηση επέλεξε να μην κάνει την αρχή αυτή την εβδομάδα σε ένα πλαίσιο υπολογισμένων κινήσεων και ρίσκων και να περιμένει την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το χρέος, η οποία αναμένεται να δει το φως της δημοσιότητας στα ξημερώματα της Παρασκευής. Κρίσιμη θεωρείται η επόμενη εβδομάδα, καθώς είναι ουσιαστικά η τελευταία ευκαιρία πριν την έλευση του Αυγούστου. Μειώσεις αποδοχών αλλά και μετατροπή της πλήρης απασχόλησης των εργαζομένων σε μερική προχωρά μία από τις μεγαλύτερες πρωτοποιίες στην χώρα, η Τσάνταλης. Οι μειώσεις μισθών αλλά και η μετατροπή των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων κρίθηκαν απαραίτητα προκειμένου να ξεπεραστεί η δύσκολη οικονομική συγκυρία που έχει επηρεάσει τόσο την εταιρεία όσο και το κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται, λόγω και της επιβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί. Ένα μέτρο που επανεξετάζει τώρα η κυβέρνηση, το οποίο και έχει φέρει στο χείλος της οικονομικής καταστροφής δεκάδες συνοπεία. Αν θες να κάνεις δουλειές στην Ευρώπη, τότε θα παίξεις με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Αυτό υποστηρίζει η Δανέζα Επίτροπος Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μαγκρέτε Βεστάγκερ, η οποία δεν είναι και ιδιαίτερα συμπαθή στα στελέχη των μεγαλύτερων τεχνολογικών κολοσσών στον κόσμο. Η πιο ηχηρή απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ήρθε πέρσι, όταν ζητήθηκε από την Apple να καταβάλει φόρους ύψους 14 δισεκατομμυρίων στην Ιρλανδία. Το πρωτοφανές πρόστιμο ύψους 2,42 δισεκατομμυρίων ευρώ επέβαλε στην Google το προηγούμενο μήνα, καθώς διαπίστωσε έπειτα από 7 χρόνια έρευνας ότι η εταιρεία παραβιάζει τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες. Από το στόχαστρο της δυνατής Δανέζας πολιτικού δεν έχει γλιτώσει καμία τεχνολογική εταιρεία που δεν ακολουθεί τους κανόνες, όσο μεγάλη και αν είναι αυτή. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δείκτη μονακή με τις 858,28 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,59%. Ανωδικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις από το insider.gr.